Η κεφαλιά, καταπληκτικό γκολ! Σιντιμπέ! 0-1 στο 11. Μια εκτέλεση κόρνερ, αριστούργημα. Μια κεφαλιά οπίδα από το Σιντιμπέ. Μένει κάγκελο ο Στυλ, μένει κάγκελο η Μπράιτον. Και αυτοί που ακούγονται και φωνάζουν και ουρλιάζουν είναι οι περίπου 2.000 φίλοι της ΑΕΚ. Οι ποδοσφαιριστές της, το βλέπετε τώρα, η εκτέλεση του φάουλ περνάει, η μπάλα στα δίχτυα, άπλωσε το πόδι του ο Λιβάη Γκαρσία, άπλωσε το πόδι του ο Γκατσίνοβιτς, αυτός είναι που πανηγυρίζει, 1-2, ότι δικαιούται η ΑΕΚ ένα δεύτερο γκολ στο Amex Stadium, το παίρνει. Υπάρχει χέρι, παίζει μπάλα, το σουτ και η σέντρα δείχνει ο γιόλ. Ισοφαρίζει ο Ιντζάκη. Σηκωθήκαν στην περιοχή, δεν ξέρω αν υπήρχε χέρι στη διεκδίκηση της μπάλας εκεί. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού πάντως πάγωσαν. Τελικά ο Ιντζάκη είναι αυτός που ισοφαρίζει για την Ιουβέντους στο 24. Με κάποιος ανεγκέφαλος πέταξε μέσα στην πολίδα μέσα. Έφυγε ο Λιβερόπουλος με τον Φάντερ Σαρ. Υπάρχει άνθρωποι, είναι πέναλτι. Είναι πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Ο γιόλ θα βγάλει και κάρτα στο Φάντερ Σαρ. Ο οποίος αποβάλλεται. Ο Φάντερ Σαρ είχε κίτρινη κάρτα για τη διαμαρτυρία και για την καθυστέρηση στο πρώτο μέρος. Και τώρα ανατρέπει τον Λιβερόπουλο καθαρά. Ταυτόχρονα σαφώς και σωστά δέχεται την κίτρινη κάρτα. Στο δεξί του πόδι ο Παναθηναϊκός έχει τις ελπίδες να περάσει και πάλι μπροστά στο σκορ και το κάνει. 2-1. Ο Ραμπούλα θα μαζέψει την μπάλα. Αυτό που είπαμε δεν θα μαζέψει καν γιατί πάει κάτι σαν να μαζέψει. Βλέπει λοιπόν την μπάλα στα δίχτυα του. Ο Παναθηναϊκός με τον Άγγελο Βασινά. Παναθηναϊκός ξανά με τον Λιβερόπουλο που δίνει για τον Βαζέχα. Ο Βαζέχα το σούτ το 3-1. Ο Βαζέχα βάζει τον Παναθηναϊκό στα 65 με 2 γκολ μπροστά. Ο μεγάλος Χρήστο Βαζέχα. Ο άνθρωπος που έχει δώσει στο Παναθηναϊκό τόσες και τόσες μεγάλες στιγμές σε αυτά τα 11 χρόνια της τρομερής παρουσίας του στην Ελλάδα. Ίσως βάζει ακόμα ένα τεράστιο λίθο.
και θερμό χειροκρότημα από τους φίλους του Ολυμπιακού για αυτό το εκπληκτικό τέρμα. Ακούτε την ατμόσφαιρα. Θαυμασμός. Ψάχνει πάλι το μέσο του Αντρομίτου. Περνάει αυτός. Κάνει και το σουτ. Γκολ 2-3. Στο 79ο. Δύο πανέμορφα γκολ για την ομάδα Αναστόπουλου στο δεύτερο μήχρονο. Δίνει το προβάδισμα στην ομάδα του Περιστερίου. Και ένα υπέροχο τέρμα του Ελίν Δημούτσο, επιστέγασμα μιας φανταστικής προσωπικής εμφάνισης σήμερα. Διώξε ο Μπέντερ. Σέντρα του Μαρκάνο, είναι καλή η κεφαλιά στα δίχτυα. 1-0 ο Ολυμπιακός στο 8ο λεπτό με τον Χωσέ Χολέμπας. 4-4 με τον Γκέτσε να σεντράρει χαμηλά για τον Λεβαντόφσκι, 1-1. Η Ντόρτμουντ ισοφαρίζει σε μια από τις λίγες στιγμές που βρήκε χώρους στο παιχνίδι. Μπορεί αυτός στριφογυρίζει στην περιοχή, σουτάρει 2-1. Στο 40 ο Ραφίκ Τσεπούρ είναι εκ νέου το προβάδισμα στον Ολυμπιακό. Η Παγάσα στο φάουλ, η κεφαλιά 3-1 από τον Μοντέστο. Στα 78 λεπτά στο Καραϊσκάκι ο Κορσικανός πετυχαίνει το 3-1 και βλέπετε και ακούτε τι γίνεται στο νέο Φάληρο. Θέμα με τον Παύλο Σόουζα, έχουμε το σουτ. Η μπάλα στην περιοχή και στα δίκτυα για τον Παύλο, ο οποίος γράφει με τον Σάκο το 0-1. Έχει έρθει από τα δεξιά ο Καρίνο Τρίγκα Τσάλμα κάπου σου γκολ! 0-2! Εδώ το γκολ έχει κόκκινα στη ροή του αγώνα μετά τις απανωτές ευκαιρίες της Φιωρεντίνα, τα δύο δοκάρια.